Πάμε στον πρώτο καλεσμένο για σήμερα, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο με δημόσιο λόγο και ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Αλλά βεβαίως πήρε το καπελάκι του και έφυγε όταν είδε ότι τα πράγματα, κατά τη δική του εκτίμηση, δεν είναι ως πρέπει στο χώρο με τον οποίο αναδείχτηκε. Ακολούθησε μια δική του πορεία και μάλιστα πριν λίγο διάστημα έγινε γνωστό ότι κινείται σε έναν άξονα εντός του επόμενου διαστήματος ανακοίνωσης νέου κινηματικού φορέα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης. Καλημέρα κύριε Λαφαζάνη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροατριές σας. Για να ξεκινήσω με κάτι που φαντάζομαι ότι το βιώνετε κι εσείς. Την ακρίβεια. Από την αντλία στο πρατήριο υγρών καυσίμων μέχρι την αγορά βασικών αγαθών. Σε μια εποχή που οι αγορές πάλι χθες είχαν μαύρη Δευτέρα, όλοι μιλάνε για ύφεση, πληθωρισμό που καλπάζει. Πού εκτιμάτε ότι οδηγούμαστε? Έχουμε έναν εφιάλτη. Το ζούμε ήδη τον εφιάλτη, ο οποίος το επόμενο διάστημα θα γίνει τροφικός πια. Δεν θα είναι ούτε καν, ας πούμε, υπό μια περιορισμένη ανοχή. Βέβαια το φαινόμενο αυτό έχει μια γενικότερη επέκταση, αλλά στην Ελλάδα έχει προσλάβει άλλου είδους τραγικές διαστάσεις. Στον τομέα της ενέργειας καταρχάς, ναι, εδώ υφιστάμεθα μια πολύ μεγάλη ληστεία. Οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν από τότε που έφυγα εγώ από το Υπουργείο Ενέργειας ήταν εγκληματικές, δολοφονικές, κυριολεκτικά, για το χώρο της ενέργειας, για την Ελλάδα, για την ελληνική οικονομία, για τον ελληνικό λαό. Ξεπουλήθηκαν τα πάντα στην ενέργεια. Μονοπωλιακές, υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες δίναν έσοδα στο δημόσιο και τη δυνατότητα στο κράτος, στην εκάστοτε κυβέρνηση, να ακολουθήσει στοιχειώδη πολιτική στο τομέα της ενέργειας σε όφελος της ανάπτυξης και των καταναλωτών, εξατμίστηκαν αυτά. Από εκεί και πέρα διαμορφώθηκε μια αγορά, υποτίθεται, που διαμορφώνει τις τιμές, η οποία είναι η πιο στημένη αγορά στον κόσμο. Είναι μια αγορά στην οποία μετέχουν συγκεκριμένοι ολιγοπωλιακοί παίκτες και διαμορφώνουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά βούληση, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους για κέρδη. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημερινό σημείο. Και η ενέργεια βεβαίως εκτινάσει, οι αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας θα εκτινάσουν την ακρίβεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας και καθιστούν βεβαίως και την οικονομία μας άκρως μη ανταγωνιστική. Αυτά θα μπορούσαν άμεσα να αντιμετωπιστούν από μια κυβέρνηση που έχει τη βούληση να υπερασπίσει τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα. Να προασπίσει, λέει, το στοιχειώδες δικαίωμα αυτής της χώρας να υπάρξει μέσα στο νέο πλαίσιο και να μην εξατμιστεί ως παραγωγική βάση, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, να μην εξατμιστεί ως οικονομία. Εδώ ζούμε με δανεικά, με τεράστια εκρηκτικά ελλείμματα, χωρίς παραγωγή και χωρίς κανένα αναπτυξιακό μέλλον. Κύριε Λαφαζάνη, προφανώς και το εντοπίζετε ορθά κατά τη γνώμη μου ότι η βάση όλων είναι η μεγάλη ενεργειακή κρίση, που δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό. Όχι, φαινόμενο. Βεβαίως με τον πόλεμο, ναι, πυροδοτήθηκε περαιτέρω, είναι όμως προϋπάρχουσα. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, η χώρα πώς θα έπρεπε να πορευτεί? Διότι ο αντίλογος εδώ είναι, σωστά εσείς αναφέρεστε στα υπερκέρδη, ότι μέσα στους φόρους, ειδικό φόρο, ΦΠΑ και τα λοιπά, εισπράττει το κράτος. Άρα θα μπορούσε να τα αποδώσει. Αυτό είναι το επίσημο αφήγημα, εξήγηση, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές με κάποιες παρεμβάσεις στην Ελλάδα. Εσείς τι λέτε δηλαδή, τι παρέμβαση θα χρειαζόταν, ιδίως στα ενεργειακά? Βεβαίως είναι τεράστιο θέμα ΦΠΑ. Βεβαίως είναι το καρτέλ των πετρελοειδών. Στην Ελλάδα υπάρχει το καρτέλ των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και το καρτέλ στα πετρελοειδή. Δύο εταιρείες, τα ΕΛΠΕ και η εταιρεία του κυρίου Βαρδίνο Γιάννη, η Motor Oil. Λοιπόν, αυτές οι δύο εταιρείες ελέγχουν μονοπωλιακά τα πετρελοειδή στην Ελλάδα. Προσφέρουν τις ίδιες τιμές
κάθε μέρα επί χρόνια, δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ τους και τις καθορίζουν μονομερώς. Ωραία, πολύ, αλλά τους φόρους. Απολύτως σας... έλεγχο. Μάλιστα, τους φόρους όμως θα σας πει κάποιος. Τεράστιο θέμα οι φόροι. Ναι, ναι. Τεράστιο θέμα οι φόροι. Δεν είναι δυνατόν όλα τα έσοδα του δημοσίου να τα στηρίζει στην υπερφορολόγηση των πετρελοειδών. Της ενέργειας και της βενζίνης ιδιαίτερα, που είναι το καθημερινό για τον απλό καταναλωτή. Εκεί θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μια δραστικότατη μείωση, η οποία θα μπορούσε να ρίξει έως και στο μισό τη τιμή της βενζίνης, καθημερινή τιμή της βενζίνης. Και μάλιστα αυτό να γίνει απόλυτα, δηλαδή να πέσει τελώς, να καταργηθεί ο φόρος αυτός, τώρα που ζούμε σε ειδικές καταστάσεις και ειδικές περιστάσεις. Επίσης, τεράστιο θέμα είναι ότι εδώ μπαίνει ΦΠΑ στον επιπλέον φόρο που βάζει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή το κράτος εισπράττει φόρο επί του φόρου που βάζει. Και όσο περισσότερο ανεβαίνει η τιμή, τόσο περισσότερο φόρο εισπράττει. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Έπρεπε να υπάρξει άμεση κρατική παρέμβαση σε όλους αυτούς τους τομείς που σας λέω. Σε όλους αυτούς τους τομείς. Άρα κατά τι... Οπότε εδώ θα μπορούσαμε όχι μόνο να είχαμε συγκρατήσει τις τιμές, αλλά ίσως και στο τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος να είχαμε και μείωση των τιμών. Και δεν υπερβάλλω, άλλωστε αν είχα ακολουθηθεί η δικιά μου πολιτική και είχε καταστεί πραγματικότητα και η μεγάλη συμφωνία που είχα κάνει για τον αγωγό αερίου που θα πέρναγε από τη Βόρειο Ελλάδα, το μεγαλύτερο αγωγό στην Ευρώπη, με ρώσικο φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή θα πέρναμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία 5 έως 7 φορές σε μικρότερη τιμή. Μα πώς, αφού θα σας πει κάποιος οι τιμές ιδίως του εισαγόμενου φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως, έχουν πάει στα ύψη, άλλωστε μπορεί να μείωσε τις ροές αλλά κερδίζει από αυτό η Ρωσία από την αύξηση των τιμών, είτε είναι φυσικό αέριο είτε πετρελαίο, και την ίδια ώρα δεν συζητάμε καθόλου για την αξιοποίηση του δικού μας φυσικού αερίου ή προχωράμε σε βίαιη απολιγνητοποίηση. Κοιτάξτε, η συμφωνία που έκανα τότε συνοδευόταν από μακροπρόθεσμα συμβόλαια για την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέσω και αυτού του αγωγού. Μάλιστα. Αυτό δεν άλλαξε. Αυτά τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια θα διασφάλιζαν σήμερα τις τιμές ανεξαρτήτως της κρίσης στην Ουκρανία. Αυτό δεν άλλαξε. Όπως άλλωστε, με το ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμα συμβόλαια, όχι, όσοι έχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με την Ρωσία, ναι, παροχής φυσικού αερίου, δεν έχουν αλλάξει οι τιμές τους. Εκεί που ό,τι είχαν υπογράψει, με αυτές τις τιμές παίρνουν φυσικό αέριο. Μα εμείς δεν ακολουθήσαμε τη λογική του χρηματιστηρίου ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, στον τομέα των συμβολέων που κάνεις, δεν μπορεί να πεις έρχεται το χρηματιστήριο. Κανονικά. Όταν εμείς κάνουμε, ναι, ως κράτος ή μια εταιρεία κάνει ένα συμβόλαιο για την αγορά φυσικού αερίου από μια χώρα, οποιαδήποτε χώρα, και ειδικότερα τη Ρωσία, η οποία δέχεται και προωθεί και προτείνει τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια, δεν επηρεάζονται αυτό από τις διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου. Συνεχίζεται να δίδεται το φυσικό αέριο από την πλευρά της Ρωσίας σε ίδιες τιμές. Και τώρα ακόμα η Γερμανία τις μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου τις παίρνει σε παλιές τιμές. Μάλιστα. Αν έχεις επιλέξει. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει 4 έως 5 φορές μικρότερη τιμή φυσικού αερίου έναντι αυτών που σπέβδουν να αγοράσουν τώρα. Αγοράζουν τώρα δηλαδή το φυσικό αέριο. Σωστά το λέτε. Αν το έχεις επιλέξει όμως το σταθερό συμβόλαιο, εγώ αυτό σας ρώτησα. Γιατί η χώρα επέλεξε να πάει στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτή είναι η διαφορά της. Όχι. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι άλλο πράγμα από την αγορά φυσικού αερίου. Το χρηματιστήριο ενέργειας διαμορφώνει εν μέρη τις τιμές, αλλά όσοι έχουν συμβόλαια και οι περισσότεροι κάνουν συμβόλαια. Εμείς δεν κάναμε αυτό, λέει ο κύριε Λαφαζάνη. Όχι, εμείς δεν κάναμε. Και τώρα έχουμε συμβόλαια, αλλά τα συμβόλαια αυτά είναι συμβόλαια ενός χρόνου, ενάμιση χρόνου, δύο χρόνια. Δεν είναι μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Οπότε επηρεαζόμαστε και από τις χρηματιστηριακές τιμές του φυσικού αερίου όταν μπαίνουμε να τις αγοράσουμε στη συγκεκριμένη τιμή, στη συγκεκριμένη αγορά.
Άρα η ακρίβεια, κατά τη γνώμη σας, και θα συμφωνήσω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που διαφωνεί, εδράζεται κυρίως στην ενεργειακή κρίση που κρατά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο, ναι, ναι, αυτό. Εδώ έχουμε ελλείψεις προϊόντων τεράστιων, επιστημιστικό πρόβλημα, ελλείψεις ιδιαίτερα στα σιτηρά, οι οποίες επηρεάζουν τις τιμές. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στις μεταφορές προϊόντων, τα οποία ξεκίνησαν από την πανδημία και τα οποία ακριβαίνουν τις τιμές, σοβαρά τις τιμές τις ακριβαίνουν, διακοπές σχέσεων με Κίνα και προβλήματα στο εμπόριο με την Κίνα που δυσχεραίνει την συγκράτηση των τιμών. Είναι πολλαπλές οι αιτίες αυτής της κρίσης που ζούμε, που βιώνουμε, και επηρεάζουν τις τιμές. Αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό, ναι, και σε ορισμένες περιπτώσεις να μην υπάρχουν, αν κάναμε πραγματική πολιτική η οποία θα χτύπαγε τις ολιγοπωλιακές, μη ανταγωνιστικές καταστάσεις που υπάρχουν και ενδημούν σε όλες τις μεγάλες αγορές μέσα στη χώρα μας. Δεν δουλεύει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για να κάνει ένα πραγματικό έλεγχο και πραγματική παρέμβαση, έτσι ώστε οι τιμές να μην είναι σε ύψη εσχροκέρδειας. Αυτό δυστυχώς γίνεται στην Ελλάδα και αυτοποιείται και η κρίση που ζούμε για να ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο οι τιμές από όποιους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, εφόσον μπορούν να ελέγξουν τη συγκεκριμένη αγορά. Εδώ έπρεπε να γίνει γενική κινητοποίηση, συναγερμός αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε ως χώρα να συγκρατήσουμε την ακρίβεια, να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό, διότι αν ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι μεγαλύτερος και πράγματι τώρα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη, η χώρα μας δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της, η οποία ήδη είναι μικρή, ήδη μειωμένη μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης. Δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο με τον υπεραυξημένο πληθωρισμό στη χώρα. Επομένως, η χώρα πεθαίνει. Ήδη αργόσβηνε, πεθαίνει κυριολεκτικά στην οικονομία της. Δεν έχει κανένα μέλλον, δεν έχει καμιά προοπτική. Εδώ με ελλείμματα τεράστια, με χρέη τα οποία ανεβαίνουν, με πληθωρισμό ο οποίος είναι από τους υψηλότερους στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εμείς καταστρεφόμεθα κυριολεκτικά. Τώρα, το δεύτερο μεγάλο πεδίο που φαίνεται να απασχολεί και την εσωτερική επικαιρότητα είναι το τι συμβαίνει με τη γειτονική μας χώρα, με την Τουρκία. Διότι ναι μεν είναι μια πάγια διαχρονική στρατηγικά αναθεωρητική πολιτική, αλλά εδώ φαίνεται να έχει πάρει ποιοτικά χαρακτηριστικά η αναβάθμιση των απειλών της. Πώς τη βλέπετε αυτή την εξέλιξη και κυρίως με τη στάση ακόμη, να, διαβάσαμε το χθεσινό του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ που λέει βρείτε τα, καθίστε, είστε δύο δημοκρατικές χώρες, καθίστε με διάλογο να βρούμε τι, κύριε Λαφαζάνη, τα 100 νησιά που διεκδικεί η Τουρκία. Εδώ έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί και πέτρες σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να κάνει αυτές τις δηλώσεις ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και να μην υπάρχει σφοδρή, σφοδρότατη απάντηση από την πλευρά των Αθηνών και μια προσπάθεια να συγκληθεί σε επίπεδο, στο ανώτερο δυνατό επίπεδο τουλάχιστον το ΝΑΤΟ και να τεθούν τα θέματα, τα πραγματικά θέματα. Η Ελλάδα έπρεπε να θέσει θέμα ύπαρξης της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ κατά κάποιο τρόπο, λέγοντας ότι εμείς είμαστε μια χώρα η οποία τελεί υπό απειλή, η οποία είναι άμεση στρατιωτικής επίθεσης, αφισβήτησης της όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ίδιας κυριαρχίας μας, της ουσίας και της έννοιας κυριαρχίας μας, αφισβήτησης του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο, αφισβήτησης της νομιμότητας, στοιχειώδους νομιμότητας έστω και αυτής των κατεχομένων που υπάρχει στην Κύπρο. Αυτά δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να σιωπά απέναντί τους, όταν μάλιστα έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική η οποία μας έχει οδηγήσει ως εδώ. Διότι εδώ ανεχόμεθα στο όνομα του μη πολέμου υποτίθεται, ανεχόμεθα όλες αυτές τις επεκτατικές επιδιώξεις και
βλέψεις της Τουρκίας, οι οποίες εφαρμόζονται έμπραχτα. Το Αιγαίο έχει καταντήσει μια ουδέτερη θάλασσα από την άποψη των θαλάσσιων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν δικαιώματα θαλάσσια τα οποία μπορεί να ασκήσει, οποιαδήποτε δικαιώματα να ασκήσει η Ελλάδα στο Αιγαίο. Έχουν νεκρωθεί, απονεκρωθεί στο όνομα των διεκδικήσεων της Τουρκίας. Και το έχουμε συνυπογράψει αυτό. Έχουμε μια αμφισβήτηση άμεσα της κυριαρχίας, η οποία ξεκίνησε από τα Ήμια, τα οποία έχουν καταντήσει ουδέτερο έδαφος και αυτά, και έχει επεκταθεί πλέον σχεδόν σε όλα τα νησιά. Με το εφεύρημα της στρατιωτικοποίησης, δηλαδή σε απειλό, είμαι έτοιμος να κάνω εισβολή, αφισβητώ την κυριαρχία σου σε δεκάδες νησιά και νησίδες και τα λοιπά, και μετά όταν προσπαθείς να αμυνθείς απέναντι σε αυτές τις απειλές, σε αυτές τις αφισβητήσεις, βάζοντας αμυντικό οπλισμό, αμυντικά οπλικά συστήματα στα νησιά για να επιβιώσουν απέναντι στη δικιά σου απειλή, τότε λες αφισβητώ και την κυριαρχία τους, διότι παραβιάζουν συμφωνίες. Παραβιάζει τα 10 μίλια, γιατί παραβιάζει τα 10 μίλια και δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Γιατί δεν είναι, ποιο είναι το πρόβλημα και πάει πάνω από τα 10 μίλια, πέραν των παραβιάσεων που γίνονται πάνω από τα νησιά, πάνω από τα νησιά κτλ. Εδώ στα 10 μίλια έχουν γίνει σωροτήρη κυριολεκτικά. Γιατί θέλει τα 10 μίλια να τα περιορίσει σε 6 και να πει μέχρι εκεί είσαστε, κύριε. Μέχρι τα 6 μίλια. Αυτή είναι η θαλάσσια δικαιοδοσία σας, τα χωρικά σας ύδατα. Από εκεί και πέρα δεν έχετε δικαιώματα. Διότι τα νησιά αφισβητεί ότι έχουν και υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι πέραν το γεγονότος της Κύπρου. Πόσο... Η Κύπρος δεν έχουμε καταλάβει το εξής απλό, ότι είναι μια ανοχήρωτη χώρα. Ανοχήρωτη χώρα. Η Κύπρος δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία. Τα οπλικά συστήματα που έχει δεν αντέχουν σε οποιαδήποτε εισβολή από την πλευρά της Τουρκίας. Επομένως, εμείς πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία σε οποιαδήποτε ομιγέννητο έκτακτη κατάσταση στρατιωτικής σύγκρουσης, όταν η Κύπρος είναι ανοιχτή απέναντι στην περαιτέρω εισβολή της Τουρκίας? Πόσο πιο επικίνδυνη... Εδώ έπρεπε να γίνει το ενίο αμυντικό δόγμα που ξεκίνησε, όχι μόνο να μην να ατονίσει και να καταργηθεί στην πράξη, έπρεπε να αναβαθμιστεί, να γίνει πραγματικότητα και πράγματι να υπάρχει ενιαία, απολύτως ενιαία αμυντική γραμμή ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί αλλιώς είμαστε όμοιροι. Είμαστε κυριολεκτικά σε ομοιρία. Πόσο πιο επικίνδυνη θεωρείτε την κατάσταση αυτού του διαστήματος, κύριε Λαφαζάνη, σε σχέση με το παρελθόν, που πάλια βέβαια έχει στις διεκδικήσεις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, αλλά θεωρείτε ότι έχει κάποια πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά όταν πια επιτίθεται ευθέως στον πυρήνα της κυριαρχίας σου, αμφισβητώντας τα νησιά? Βεβαίως έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά καινούρια. Είναι μεν συνέχεια των απειλών και των διεκδικήσεων, φυσική συνέπεια, αλλά βεβαίως υπάρχει μια τρομακτική ποιοτική αναβάθμιση και στην ουσία και διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας, που γίνεται μόνο όταν δύο χώρες είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Οι εξελίξεις είναι άκρως επικίνδυνες. Βεβαίως ο Ερντογάν παίζει παιχνίδι προεκλογικό και παιχνίδι τόνωσης της εσωτερικής του εικόνας, η οποία φαίνεται ότι σχεδόν καταραίει μέσα στην Τουρκία. Ασφαλώς παίζει αυτό το παιχνίδι, αλλά το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το παιχνίδι δεν το παίζει μόνο ο Ερντογάν. Το παίζει και η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή που μπορεί σε ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση να διαδεθεί τον Ερντογάν. Mm-hmm. Και μάλιστα με πολύ σκληρότερους τόνους όσον αφορά τα θέματα του Αιγαίου και τα θέματα των ελληνικών νησιών. Και της Κύπρου φυσικά. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα. Ότι όλη η Τουρκία, όλο το κατεστημένο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση σχεδιασμού στρατιωτικής σύγκρουσης, πολέμου με την Τουρκία, προκειμένου να διαμορφώσει τετελεσμένα πάνω στα οποία θα διαπραγματευτεί και θα επιβάλλει όρους, όπως νομίζει αυτή τουλάχιστον. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε.
Δεν ξέρω αν θα έχουν εξελίξεις πολεμικές το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, αλλά πάντως είναι πολύ δύσκολο με αυτή την στρατηγική που έχει χαράξει συνολικά η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα να αποφευθεί μια πολεμική σύγκρουση. Δεν είναι πια ο κόμπος αυτός και οι διεκδικήσεις και οι απαιτήσεις δεν λύνονται με διάλογο. Λοιπόν, εδώ πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να διαμορφώσει μια νέα εθνική στρατηγική η οποία θα βλέπει τα πράγματα όπως είναι και θα καθορίσει πια μια δυνατότητα της χώρας να αμυνθεί και να σταματήσει τις υποχωρήσεις και τις ενδοτικές στάσεις, να σταματήσει αφού βεβαίως προετοιμαστεί καταλλήλως. Και εδώ θέλει κατάλληλη προετοιμασία. Το κλίμα που έχουν διαμορφώσει οι κυρίαρχοι κύκλοι μέσα στην κοινωνία, ακόμα θα έλεγα και στο στρατό, ακόμα και στις διεθνείς σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή εντός των συμμαχικών, εντός εισαγωγικών πλαισίων, γιατί αυτοί είναι συμμαχοί, αυτή είναι το όχημα για να απειλείται η Ελλάδα. Το όχημα για να υποχωρεί, το όχημα για να χάνει κυριαρχικά τις δικαιώματα, ακόμα και κυριαρχία, εδαφική κυριαρχία και θαλάσσια κυριαρχία. Λοιπόν, χρειάζεται μια πλήρης αναθεώρηση πολιτικής. Γιατί εδώ επί δεκαετίες και κλιβακώνεται συνεχώς, ακολουθείται μια πολιτική όπου συνεχώς η Ελλάδα δίνει, βλέπετε το τουρκολιβικό μνημόνιο, βλέπετε το, ακόμα και το μνημόνιο που γράψαμε για την Αίγυπτο, καταργεί στην ουσία τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, στην πράξη τα καταργεί, τα θαλάσσια δικαιώματα εννοώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ γκριζοποιείται το Αιγαίο, ξεκινήσαμε από το πρωτόκολλο της Δέσμης που δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει και το οποίο ουδετεροποιεί το Αιγαίο και φτάσαμε σε ουδετεροποίηση πια και νησιών και νησίδων, δηλαδή γενική αυθαιρεσία στο αιγαιακό χώρο. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η στάση, αυτή η πολιτική, η οποία οδηγεί στα μη περαιτέρω πλέον. Για να μην πω, οδηγεί εντελώς την δορυφοριοποίηση της Ελλάδας εναντί της Τουρκίας. Ήδη είμαστε μια χώρα περιορισμένης βούλησης, όχι μόνο απέναντι στα δυτικά κέντρα, αλλά και απέναντι στην Άγκυρα. Τώρα, κύριε Λαφαζάνη, πρώτη τελευταία μου ερώτηση, μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε με το τι σκέφτεστε από εδώ και πέρα, αλλά όλα αυτά σε ένα κόσμο που γενικώς οι σταθερές έχουν αλλάξει. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει, υπάρχει μια γενικευμένη αβεβαιότητα και γεωπολιτικά, οι ρόλοι που ανακατανέμονται, οι εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτό το μέτωπο Δύση-Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα, ένας κόσμος που είναι εντελώς διαφορετικός. Θεωρείτε ότι είναι κόσμος νέας ψυχροπολεμικής κατάστασης ή είναι ένας κόσμος που είναι τα πρώτα βήματά του στην πολυπολικότητα? Τι από τα δύο? Καταρχάς, να σας πω έστω και μονολεκτικά ότι η Ρωσία έχει δίκιο στο ουκρανικό θέμα. Τι εννοείτε έχει δίκιο? Ζήτημα. Δηλαδή δικαιολογείται την εισβολή της? Ότι υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων για να υπερασπίσει στοιχειοδός την ασφάλειά της να επέμβει στρατιωτικά στην Ουκρανία. Και αν σου πει το ίδιο η Τουρκία αυτό, για την Ελλάδα, ότι υποχρεώνομαι εκ των πραγμάτων να επέμβω σε Χίο και Μυτιλίνη για να διασφαλίσω τα σύνορά μου? Κοιτάξτε, τότε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα. Εδώ απειλείται ο ρώσικος πληθυσμός που κατοικεί στη Μυτιλίνη και στη Χίο με διώξεις, με παραγραφή των δικαιωμάτων, με δολοφονίες, με φυλακίσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεύτερον, υπάρχει θέμα ότι εμείς βάζουμε πυράβλους στα νησιά αυτά για να πλήξουμε την Τουρκία και διαμορφώνουμε ένα μπλοκ περικύκλωσης της Τουρκίας. Αυτά τα πράγματα είναι δηλαδή τρελά, ας πούμε, όποιος τα λέει και δεν θέλει να καταλάβει την πραγματικότητα ότι διεξάγεται ένας πόλεμος στην Ευρώπη, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία. Ένας συνεχής πόλεμος με διαλύματα και σε μερικές περιπτώσεις είναι και ειδικός ο πόλεμος. Η επέκταση του ΝΑΤΟ έγινε παρά τις συμφωνίες.
Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας που ξεκίνησε με τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας είχε στόχο αυτά που βλέπουμε σήμερα. Είχε στόχο την απομόνωση, την πλήρη απομόνωση, περικύκλωση της Ρωσίας, την θέση της Ρωσίας υπομοιρία με στόχο να εξαναγκαστεί να εφαρμόσει, να βάλει μάλλον, να εγκατασταθεί και μια δοτή κατά κάποιο τρόπο κυβέρνηση η οποία θα ήταν φιλική στους Αμερικάνους, δηλαδή υποτακτική στους Αμερικάνους και με απότερο στόχο τον κατατεμαχισμό της Ρωσίας. Μάλιστα. Πού οδηγούμαστε αυτά, λοιπόν σήμερα? Αυτά είναι η πραγματικότητα. Εγώ τα έχω βιώσει αυτά γιατί έχω επισκεφθεί. Εμένα μην είχαν βάλει η Ουκρανία στις μπίστες της κρατικής ασφάλειας στην οποία βάλαμε και τον Κίζινγκερ τελευταία. Φανταστείτε δηλαδή που είμαστε και τι καθεστώς υπάρχει εκεί. Το Κίσιγκερ σε μαύρη λίστα, ναι. Ναι, στην ίδια λίστα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ και στην ίδια λίστα όπου θα είμαι τρομοκράτης ο Κίσιγκερ και τρομοκράτης εγώ. Εμένα με είχαν από το 2017 διότι με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Γιατί είμαι τρομοκράτης? Διότι υποστηρίζω, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, υποστηρίζω τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων, αλλά αυτοί το λέγανε αλλιώς. Λέγανε ότι υποστηρίζω στην Ελλάδα και την Ευρώπη την τρομοκρατική οργάνωση της λαϊκής δημοκρατίας Ντονέτσκ. Και έχουν όλη τη δραστηριότητά μου. Κατακριμένη δημόσια τη δραστηριότητά μου, που υποτίθεται για να τη βρουν και να παρακολουθούν. Ελάτε, λοιπόν, σας παρακαλώ, γιατί δεν ξέρω την κατάσταση, ναι, πώς έχει εξελιχθεί από το πραξικόπημα του 2014. Με πρωτεργάτη τον κύριο Πάιατ, τον πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ εδώ, ο οποίος μοίραζε προκηρύξεις ο άνθρωπος μέσα στις διαδηλώσεις που γινότανε υπέρ της ανατροπής της νόμιμης κυβέρνησης. Εκεί έχουμε μια χούντα κυριολεκτικά με 14 κόμματα σε παρανομία και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν το λένε εδώ στην Δύση, φυλακισμένο και ο οποίος έχει βασανιστεί και ζητάνε να τον ανταλλάξουν με χμαλό τους, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ουκρανίας, διότι υποτίθεται είναι φίλος του Πούτιν. Άρα, κύριε Λαφαζάνη, λοιπόν, αυτά όλα τι διαμορφώνουν, ποια εικόνα διαμορφώνουν? Άρα για σας είναι νέο πώς να το πω, νέο ψυχροπολεμικό κλίμα ή ανάδυση ενός νέου κόσμου? Έχουμε το δεύτερο κατά κύριο λόγο. Εδώ πάνε οι συνδύσεις να διαμορφώσουν ένα νέο ψυχρό πόλεμο, τον οποίο φιλοδοξούν να κερδίσουν όπως τον παλιό, αν και είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες. Αλλά αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα, έχουμε μια νέα κατάσταση στον κόσμο. Έχουμε ένα καινούργιο πολυπολικό κόσμο πλέον, όπου υποχωρεί η Δύση, και η Δύση θα υποχωρήσει ακόμα ταχύτερα, διότι υφίσταται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ήττα στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους ξεκίνησαν δι' αντιπροσώπων ένα πόλεμο κατά της Ρωσίας. Τον κλιμάκωσαν και θέλησαν να βάλουν στη γωνία την Ρωσία. Δεν μπόρεσαν. Ήταν το σχέδιο τρελό. Δεν μπορούν να το πετύχουν. Δεν μπόρεσαν να το πετύχουν. Απονεννοημένο διάλειμμα ήταν. Αυτός ο πόλεμος θα οδηγήσει τη Δύση σε επιτάχυση της παρακμής της. Ο κόσμος που θα διαμορφωθεί θα είναι εντελώς διαφορετικός. Και το βλέπουμε ήδη ότι στρατιωτικά δεν μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στη Ρωσία. Αντίθετα, η Ρωσία, έστω και με δυσκολίες, βήμα το βήμα προχωράει στο σχέδιο που έχει, όποιο σχέδιο, στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι και οι Ρώσοι γυρίζουν μπούμεραν στην Δύση και πρώτα απ' όλα της πληρώνει η Ελλάδα. Βασανιστικά βεβαίως η Ευρώπη και βασανιστικά η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι η απομόνωση της Ρωσίας δεν επήλθε. Αντίθετα, τα 2/3 του πλανήτη άμεσα ή έμεσα στηρίζουν τη Ρωσία και διαμορφώνονται καινούργιοι συσχετισμοί και καινούργιες προοπτικές. Βάζουν σε περιπέτειες αυτή τη στιγμή τον κόσμο ολόκληρο, διότι υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα με την Ταϊβάν, το οποίο δεν μπορεί η Δύση να το στηρίξει πλέον. Δεν μπορεί να στηρίξει μια Ταϊβάν, ένα κινέζικο στην πραγματικότητα έδαφος, το οποίο θα είναι στα χέρια της και θα το χρησιμοποιεί εναντίον της Κίνας. Δεν γίνεται πια αυτά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, οι καταστάσεις στον κόσμο. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν, διότι έχουν ένα τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα
στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δεχτός αυτός ο πόλεμος που κάνουν στην Ουκρανία οι Αμερικανοί. Η πλειοψηφία μέσα από τις δημοσκοπήσεις επίσημες, αυτές που εμφανίζουν, είναι αντίθετη σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν τον θέλει αυτόν τον πόλεμο. Είναι βαθύτατα διχασμένοι αυτή τη στιγμή, διχασμένοι από το Βιετνάμ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αντιμετωπίζουν ένα εκρηκτικό πρόβλημα για την πορεία και τον προσανατολισμό τους. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν μια καινούρια εικόνα του κόσμου, την οποία εδώ θέλουν να πάρουν χαμπάρι. Εμείς είμαστε το προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών και το μόνο που κάνουμε είναι να δεχόμεθα έντολες. Κύριε Λαφαζάν... Και από εκεί και πέρα, Αιγαία πύρη μυθίτο, γιατί το Αιγαίο και η Κύπρος, δυστυχώς, για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν στηριζόταν από τη Δύση. Βεβαίως στηριζόταν πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Αλλά συμμαχικά λέω, δεν στηριζόταν από τη Δύση, αλλά κυρίως στηριζόταν από τη Ρωσία και το μέτωπο της Κύπρου από τη Ρωσία, διότι η Ρωσία είχε συμφέρον να το στηρίξει, την οποία όμως κόβουμε τώρα, κόβουμε τις διπλωματικές σχέσεις. Προχθές ήμουνα στην Ρώσικη Πρεσβεία και ήμουνα το μόνο πολιτικό πρόσωπο εκεί πέρα. Διότι η Ρωσία, λόγω της εχθρικής τάσης Ελλάδας, δεν κάλεσε κανένα κόμμα. Δεν κάλεσε ήδη. Βεβαίως την κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Δεν κάλεσε ή δεν πήγαμε εμείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα γίνονται στην Ουκρανία. Τι από τα δύο. Όχι, όχι, δεν κάλεσε. Δεν κάλεσε. Δηλαδή έχουμε πλήρη διακοπή. Η Ρωσία, από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν κάλεσε ούτε κυβέρνηση, ούτε αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της εχθρικής τάσης που τηρούν απέναντι στη Ρωσία. Πρώτα απ' όλα στο ουκρανικό θέμα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λαφαζάνη, ναι, επειδή πρέπει να σας αποχαιρετήσω, μία κουβέντα, ναι, προφανώς θα τα ξαναπούμε. Ιδρύεται νέο πολιτικό φορέα. Βεβαίως. Δηλώσει εδώ και αρκετό διάστημα. Ο τίτλος του νέου κόμματος, τον οποίο μαζί με συνεργάτες και φίλους έχουμε συμφωνήσει, είναι Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης. Το λέω για πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης. Δίκαια η συντομογραφία. Δίκαια. Δημοκρατικό δίκαια. Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης. Δίκαια. πάει και το δίκαια με την ουσία του κόμματος, νομίζω. Αυτό το κίνημα έχει ένα πρωτότυπο χαρακτήρα. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Ανεξάρτητα από την πολιτική προέλευση και την πολιτική καταγωγή τους, εφόσον θέλουν να εργαστούν με εντυμότητα και ανιδιοτέλεια και να προσφέρουν με θυσίες σε μια υπόθεση κοινή και σε ένα συμφωνημένο ριζοσπαστικό πρόγραμμα που θα έχει στην προμετωπίδα του την εθνική ανεξαρτησία, μια Ελλάδα δηλαδή που θα πάψει να είναι προτεκτοράτο και κλωσσοσκούφια από εδώ και από εκεί, μια Ελλάδα παραγωγική, μια Ελλάδα με δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και μια Ελλάδα που θα έχει πραγματική δημοκρατία και όχι δημοκρατία που λέει που κάνει τα όχι ναι και όχι δημοκρατία που έχει καθιερωθεί μνημονιοκρατία στη χώρα χωρίς να έχει εγκριθεί ποτέ κανένα μνημόνιο με την ψήφο του ελληνικού λαού. Κανένα. Όλοι λέγανε κατά των μνημονίων και αν και εφάρμοζε ο καθένας από ένα μνημόνιο. Λοιπόν, δεν είναι δημοκρατία αυτή. Πραγματική λοιπόν δημοκρατία και κυρίως ανάδειξη και πρόωθηση της ιδιαιτερότητας, ιδιωτητίας, της πολιτιστικής ιδιομορφίας της χώρας, της ιστορικής της ταυτότητας απέναντι σε ένα παγκοσμιοποιητικό χυλό που πάει να ισοπεδώσει τα πάντα και ιδιαίτερα τις μικρές και αδύνατες χώρες. Αυτά είναι βασικές αρχές. Βεβαίως θα δώσουμε στη δημοσιότητα και προγραμματική διακήρυξη. Προφανώς. Άρα ξεκινάτε με το Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης. Εγώ να κρατήσω ότι το ανακοινώνεται από ένα περιφερειακό μέσο για πρώτη φορά το όνομά του. Να το κρατήσουμε αυτό. Καλά κάνετε. Επιτέλους και η κεντρική πολιτική, είτε συμφωνεί κάποιος μαζί σας είτε διαφωνεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Καλό είναι να βλέπει ότι και στην περιφέρεια πρέπει να δίνονται οι ειδήσεις, όχι μόνο στο κέντρο. Λοιπόν. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαφαζάνη. Και καλή πορεία. Να είστε καλά. Καλημέρα.